Ο Δήμος Καβάλας για μία ακόμη φορά συνδιοργανώνει με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος αλλά και τους δύο κολυμβητικούς ομίλους, τον ΟΚ και τον ΟΘΑΚ, το κολυμβητικό τουρνουά Απόστολος Παύλος, ένα τουρνουά το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας. Γνωρίζετε κι εσείς καλά ότι αυτοί οι αγώνες είναι ενταγμένοι στο αθλητικό καλεντάρι της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, αλλά και πολύ περισσότερο και στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Και μόνο αυτό το γεγονός του συνιστά πολύ σημαντικούς αγώνες. Άρα λοιπόν, πρόκειται για μια πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση, την οποία ο Δήμος μας είχε αναλάβει και τα δύο προηγούμενα χρόνια και από τη στιγμή που τα πήγαμε περίφημα, στέφτηκαν με απόλυτη επιτυχία, η Ομοσπονδία μας τους έδωσε για μία ακόμη φορά και γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ την Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία. Αθλητές υψηλού επίπεδου, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, πιστεύω ότι αυτό το τριήμερο θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να μπορέσουν να πετύχουν τη συμμετοχή τους στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων αλλά και σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ανθρώπων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, περίπου 500 θα είναι οι αθλητές, δεν ξέρω αν μέχρι και σήμερα αυξήθηκε αυτό το νούμερο, οι οποίοι με τους συνοδούς τους θα παραμείνουν στην πόλη μας για 3 ημέρες. Και για να μην ξεχνάμε αυτό που λέω πάντα, ότι για να έχουν επιτυχία οι αγώνες, εκτός από τον μεγάλο αριθμό συμμετοχής, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η ποιότητα των αθλητών που συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Εγώ πιστεύω ότι ήδη τα έχουμε εξασφαλίσει και τα δύο και ότι θα πάμε και αυτή τη φορά πάρα πολύ καλά. Βλέπετε ότι κάθε χρονιά αναβαθμιζόμαστε και από άποψη συμμετοχών αλλά και από άποψη ποιότητας των αθλητών που συμμετέχουν και πιστεύω ότι έτσι όπως πάμε, το Απόστολος Παύλος θα γίνει θεσμός για την πόλη μας. Έτσι κι αλλιώς εμείς σαν νέα δημοτική αρχή επιζητούμε την ανάληψη τέτοιων μεγάλων αθλητικών γεγονότων σε μια προσπάθεια να καθιερώσουμε την πόλη μας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη και να κάνουμε την πόλη μας έναν τουριστικό αθλητικό προορισμό. Έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο σύγχρονα κολυμβητήρια της Ελλάδος. Έχουμε όμως και ένα τεράστιο πρόβλημα, αυτό της στέγης του κολυμβητηρίου. Από το 10, το 2010 που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με την σκεπή του κολυμβητηρίου, έγιναν προσπάθειες αποκατάστασης, αλλά όπως μου είπαν και οι προκαθήμενοι, κολούσαμε πάντοτε στη γραφειοκρατία. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις αυτής της γραφειοκρατίας. Ήδη στον προϋπολογισμό, στον νέο προϋπολογισμό, έχουμε βάλει χρήματα για να ξεκινήσουμε άμεσα την ανακατασκευή της στέγης. Δεν φτάνει όμως αυτό. Θα πρέπει σύντομα και αυτό το έχουμε πάρει απόφαση ως Δήμος να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, έτσι ώστε τα χρήματα τα οποία καθημερινά δαπανούνται για την θέρμανση της πισίνας αλλά και των εξωτερικών χώρων να γίνουν όσο το δυνατόν λιγότερα. Πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε το ξεκίνημα αυτών των εργασιών και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το κολυμβητήριό μας. Όπως είπαμε, στόχος μας είναι να φέρνουμε όσο το δυνατόν μεγάλες διοργανώσεις, διαφημίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πόλη μας. Σας ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και αργότερα θα λάβουν και το λόγο και οι εκπρόσωποι των δύο ομίλων.
Ναι. Καλή σας μέρα, είμαι ο Γιάννης Ομοντισάντος, είμαι ο προϊστάμενος μηχανογράφησης, υπεύθυνος για διοργάνωση όλων των αγώνων πηγού στίβου σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με τη Δημοτική Αρχή της Καβάλας και με την σύμπραξη και αμέριστη που είχε και σαν θεσμός των δύο σωματείων της Καβάλας, πριν από 3 χρόνια οραματιστήκαμε να δημιουργήσουμε μια διεθνή διοργάνωση η οποία θα έχει έδρα την ακριτική Καβάλα και να σπάσουμε το δεδομένο το οποίο λέει ότι η Καβάλα είναι μακριά από το κέντρο ή μια ακριτική πόλη που μπορεί να κάνει μεγάλες διοργανώσεις. Όχι μόνο το πετύχαμε, αλλά πέρσι κατά γενική ομολογία της κολυμβητικής κοινότητας, των ανθρώπων που απαρτίζουν το κολύμβι, ήταν η πιο επιτυχημένη διοργάνωση που έγινε στον ελλαδικό χώρο. Με αφορμή λοιπόν αυτό, η Κολυμβητική Ομοσπονδία αποφάσισε να την εντάξει στις διαπιστευμένες διοργανώσεις, όχι απλά είναι στο καλεντάρι της ΦΙΝΑ, αλλά είναι μια διοργάνωση, είναι μία από τις 4 διοργανώσεις του 2020, η οποία θα δώσει όρια για την Ολυμπιάδα. Οι αθλητές δεν μπορούν να παίρνουν τα όρια τους στην Ολυμπιάδα οπουδήποτε, παρά μόνο σε διοργανώσεις που είναι διαπιστευμένες, είναι υψηλού κύρους και υψηλής αξιοπιστίας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν κρίθηκε μια τέτοια διοργάνωση. Και αυτό είναι και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του σαν διοργάνωση. Η προσπάθειά μας εμάς τεχνικά είναι να της δώσουμε και το μεγαλείο το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει μια τέτοια διοργάνωση, ώστε ο κολυμβητής να νιώθει ότι συμμετέχει σε κάτι εφάμιλο μιας πανευρωπαϊκής, μιας παγκόσμιας διοργάνωσης. Αν περάσετε από το κολυμβητήριο, θα δείτε ότι έχουμε στήσει 2 video wall, το ένα είναι 70 τετραγωνικά, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες. Υπάρχει live streaming, το οποίο καλύπτει τη διοργάνωση. Έχουμε πληροφορίες ότι η E3 θα έρθει να πάρει πλάνα από τη διοργάνωση. Προσπαθούμε να συντονίσουμε τις μετακινήσεις, τις διαμονές, ώστε ο αθλητής που έρχεται εδώ να έχει όλα τα προβλήματα λυμένα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα γιγάντιο έργο το οποίο γίνεται από έναν επαγγελματία και πάρα πολλούς εθελοντές οι οποίοι δίνουν τον χρόνο τους, την αγάπη τους και καταθέτουν καθημερινά μέσα από τα δύο σωματεία τη διάθεσή τους. Ο Απόστολος Παύλος όχι απλά ένα θεσμός, αλλά να είναι η μεγαλύτερη σε διασυλλογικό επίπεδο κολυμβητική διοργάνωση που γίνεται στον ελλαδικό χώρο. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και τη Νέα Δημοτική Αρχή, γιατί χωρίς τη δικιά του στήριξη δεν θα μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Αλλά ακόμα και τις επιχειρήσεις της Καβάλας, οι οποίες ήρθαν και το αγκαλιάσαν με ό,τι δύναμη έχουν το έργο αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα, για εμένα, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι τα δύο σωματεία, τα οποία ζούνε, αναπνέουν κολύμπι στην Καβάλα και καταθέτουν και την ψυχή τους για να πετύχει αυτή η διοργάνωση. Αυτά από μένα. Ωραία. Η σειρά είναι τυχαία, έτσι, επειδή κάθεσαι, δεν το μιλιά, ωραία. Ας πούμε ο πρεσβύτερος. Ναι, ας το πούμε έτσι. Με τη σειρά μου να χαιρετήσω όλους τους υπαρισταμένους, να ευχαριστήσω σαν εκπρόσωπος του ΜΟΚΑ, να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς. Σε ό,τι αφορά τους αγώνες ακούστηκαν ήδη, τα είπε πολύ σωστά και τεκμηριωμένα ο αντιδήμαρχος. Επίσης, ο κύριος Γιάννης, πρόσωπος της ΚΟΕ. Εγώ δεν θα αναφερθώ στα τεχνικά θέματα, θα πω μονάχα δύο μεγάλα παράπονα που έχουμε σαν συλλογή. Αν μου επιτρέψετε, δεν έχω την άδεια από τον συνάδελφο, αλλά νομίζω πως δεν θα διαφωνήσει. Έχουμε δύο μεγάλα παράπονα. Διοργανώνουμε με πολύ κόπο, με πολλή προσπάθεια τέτοιους αγώνες, πολύ έξοδος και δυστυχώς παρατηρούμε κάθε φορά στην κερκίδα να βρίσκονται μονάχα οι παράγοντες και οι γονείς των αθλητών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια πόλη που θεωρείται ναυταθλητική να μην έρχονται οι φύλαθλοι της Καβάλας να γεμίζουν την κερκίδα και να μην χωράνε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, όπως ακούστηκε από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο αντιδήμαρχο, ότι οι αθλητές θα είναι 500. Αυτό σημαίνει ότι μαζί τους θα είναι συνοδοί, θα είναι παράγοντες, θα είναι μονείς και σημαίνει ότι αυτοί όλοι θα κοιμηθούν τουλάχιστον 2 βράδια στα ξενοδοχεία της Καβάλας, θα επισκεφτούν τουλάχιστον 5 φορές τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα εστίασης και παρόλα αυτά δεν είχαμε και δεν έχουμε καμιά βοήθεια όλους αυτούς τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες. Εάν δηλαδή είχαμε και τη δικιά τους οικονομική στήριξη, θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε και άλλους αγώνες τέτοιου επίπεδου και γιατί όχι ακόμη και να φέρουμε και τους πανελλήνιους αγώνες Masters στην Καβάλα. Δηλαδή, αναγκαζόμαστε
μονάχα να διοργανώνουμε αγώνες σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα και αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος κατορθώθηκε με δυσκολία πράγματι, αλλά είναι μεγάλη επιτυχία για την Καβάλα, να τον εντάξουμε στο καλεντάρι της ΚΟΕ. Ευχαριστώ, δεν έχω άλλο να πω. Το όνομά σας, λίγο για την ιδιότητά σας. Καϊνάς Πέτρος. Είστε πρόεδρος του ΝΟΚΑ. Καϊνάς. Να χαιρετήσω και εγώ τους παρευρισκόμενους όλους. Είμαι ο Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, ο πρόεδρος του ΟΘΑΚ. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο ΟΘΑΚ από μια τέτοια διοργάνωση. Αυτές οι διοργανώσεις είναι αγώνες οι οποίοι και οι δικοί μας αθλητές έχουν όφελος από αυτό, γιατί δεν θα μπορούσαν πουθενά άλλου να έχουν παραστάσεις από τέτοιους αγώνες και να είναι... να έχουν συμμετοχή με τόσο τεράστια ονόματα από την παγκόσμια κολύμβηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει το επίπεδο της κολύμβησης στους αθλητές τους δικούς μας και του ΝΟΚ εννοείται. Είμαστε λοιπόν δίπλα σε αυτή τη διοργάνωση και συμφωνώ απόλυτα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΝΟΚΑ. Καλούμε λοιπόν όλους τους φιλάθλους της Καβάλας. Δυστυχώς εμείς είμαστε άθλημα το οποίο δεν έχουμε τη διαφήμιση που έχει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ κτλ. Και μπορούμε, ό,τι κάνουμε, κάνουμε μέσα από τις διοργανώσεις μας και προσπαθούμε εμείς να το διαφημίσουμε. Οπότε θα είμαστε πάντα δίπλα για να φέρουμε και ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις και κάποιο παγκόσμιο, να δούμε τον κύριο Μοντεζάτο, ό,τι μπορέσουμε να βοηθήσουμε να φέρουμε στην πόλη, ώστε να ανεβάσουμε και άλλο το επίπεδο. Είναι προγραμματισμένη, θα το δούμε, η μεσογειακή αγώνες για φέτος. Ναι, για Καβάλα, για την Ιόνια. Είναι μια άλλη μεγάλη εκδήλωση που τη συζητάμε αυτό το διάστημα. Δεν έχει κλείσει. Αλλά είναι προγραμματισμένη για Ιόνια. Το καταρχήν καλεντάρι που έχει τοποθετήσει στην Καβάλα. Όπως ήταν και πέρσι η Βαλκανική. Πρώτα να βρούμε χορηγούς.